Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Αυτό πολλές φορές λέγεται ως αστείο. Όταν όμως αυτά τα 100 χρόνια έχουν γραφτεί λαμπρές στιγμές της ιστορίας, τότε το νόημα αλλάζει με μιας. Αυτό συμβαίνει και με την ιστορία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. 100 χρόνια. Μια ιστορία. Έχει υποθεί πως η βιομηχανία είναι η καρδιά μιας χώρας. Η ευημερία, η αυτάρκεια, η πρόοδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γρανάζια μιας πρέσας που κατασκευάζει κουτιά, τους σημάντες μιας μηχανής που συσκευάζει ετόδημα, τα φιαλίδια στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας μιας βιομηχανίας χημικών. Είναι δύσκολο να φανταστούμε τη χώρα μας χωρίς τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της, που ακόμα και όταν οι συνθήκες την οδήγησαν στον αφανισμό, εκείνη στάθηκε όρθια κρατώντας αναμένες τις μηχανές με κόστος και συνέπειες ενυπολόγιστες. Η ιστορία της βιομηχανίας στη Βόρειο Ελλάδα λίγο ως πολύ ακολουθεί την ίδια πορεία με τις υπόλοιπες χώρες. Μια χώρα αγροτικής παραγωγής που προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις στον ήδη βιομηχανοποιημένο Βορρά, κάνει βήματα και συχνά άλματα που οφείλονται στις πρωτοποριακές ιδέες και εφαρμογές φωτισμένων Ελλήνων βιομηχάνων. Μπορούμε να προσδιορίσουμε την απαρχή της βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στο μακεδονικό χώρο στη δεκαετία του 1870. Αλλά και αυτή είναι μια συμβατική προσέγγιση που γίνεται για λόγους εποπτικούς. Η βιομηχανία την εποχή εκείνη στη Βόρειο Ελλάδα βασιζόταν περισσότερο στην μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. Οι έφοροι γη και οι καλλιέργειες, είτε ήταν αμπέλια, είτε ήταν φρούτα, είτε λαχανικά, είτε άλλα, ήταν η βασική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία στη Βόρειο Ελλάδα. Βέβαια, ο μακεδονικός χώρος έχει μεγάλη προϊστορία στην μεταποίηση. Μέχρι τότε και κυρίως από τον 18ο αιώνα που έχουμε πάρα πολλά στοιχεία πλέον, η μεταποίηση γίνεται μέσα από βιοτεχνίες που δεν είναι και πολύ μικρές. Από τα τέλη του 18ου αιώνα η εμφάνιση της βιομηχανίας στην Βρετανία ανέτρεψε όλο αυτό το σκηνικό, όχι βέβαια δια μιας. Είχαμε ένα οδυνηρό βασανιστικό θάνατο της χειροτεχνικής, ας πούμε, βιοτεχνίας, της παραγωγής δηλαδή με το χέρι, ο οποίος κράτησε πάνω από 50-60 χρόνια. Η μετάβαση όμως από την αγροτική οικονομία σε μια οικονομία που δεν θα βασίζεται μόνο στη μυϊκή δύναμη των ανθρώπων έγινε με πολλές δυσκολίες, που στην περίπτωση της Βόρειας Ελλάδας ήταν ακόμα πιο πολλές. Στα τέλη του 18ου αιώνα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, περίπου το 35% των χριστιανών, γιατί για αυτούς έχουμε στοιχεία, εργάζονταν για την παραγωγή και το εμπόριο της γούνας. Και ένα ισοδύναμο περίπου ποσοστό δούλευε για αμπάδες και κάπες. Αυτά τα υφάσματα χρησιμεύαν τόσο για την ένδυση όσο και για τη συσκευασία των ακριβών των πολυτελών προϊόντων, όπως ο καπνός.
Βιομηχανία σημαίνει ενέργεια. Σε μια εποχή που οι μηχανές έπαιρναν κίνηση από τις δυνάμεις της φύσης, ο ιδανικός τόπος για την εμφάνιση και ανάπτυξή της ήταν η περιοχή της Έδεσας, όπου το νερό ήταν ό,τι το κάρβουνο για το Μάντσεστερ. Εκεί γίνεται ο συνδυασμός δύο πολύ ευνοϊκών παραγόντων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, δηλαδή γίνεται ο συνδυασμός της φτηνής δωρεάν κινητήριας δύναμης, καταράκτες, και της πολύ φτηνής εργατικής δύναμης που είναι τα κορίτσια από τις αγροτικές οικογένειες που στον ελεύθερο χρόνο, όταν δεν υπάρχει τρίγος ή δεν υπάρχει θερισμός, δουλεύουν με πολύ χαμηλό ημερομίσθιο στα εργοστάσια. Υπάρχει μία μακρά προϊστορία και εμπειρία στην παραγωγή κυρίως κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων και ακριβώς η κλωστοϊφαντουργία είναι ο πυρήνας της βιομηχανίας στην Μακεδονία από τότε που εμφανίζεται από τα 1870 περίπου. Από τις πρώτες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλονίκη όμως, κατά παράδοξο τρόπο, δεν αφορούσε κλωστές και υφάσματα, αλλά είχε ως πρώτη ύλη τα σιτηρά. Υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτό το συμβατικό όριο του 1870 που είναι η αλευροβιομηχανία. Εκεί αρκετά νωρίτερα, από τη δεκαετία του 1840, μία σημαντική οικογένεια της Θεσσαλονίκης, η Αλατίνη, αγοράζουν μία ευρεσιτεχνία στην αλευροβιομηχανία και στείνουν ένα ανάλογο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βρισκόταν στη σημερινή οδό Λύτρα. Αυτή είναι ίσως η παλιότερη βιομηχανία που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Την πρωτοβουλία για την οργάνωση των βιομηχάνων δεν την παίρνουν οι Αλατίνοι, την παίρνουν οι βιομήχανοι της περιοχής των καταρακτών, Νάουσας, Βέρειας, Έδεσας. Το τέλος του 19ου αιώνα και οι αρχές του 20ου φέρνουν στην Ελλάδα ιστορικές ανατροπές σε όλα τα επίπεδα. Η βιομηχανία, σε μια εποχή που η κατανάλωση αφορούσε προϊόντα και είδη της απολύτου πρώτης ανάγκης, στηρίζει το πληθυσμό της χώρας με την παραγωγή της. Με τη χαραυγή του νέου αιώνα, η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται. Η κοινωνία προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τις Οθωμανικές νοοτροπίες και συνήθειες με το βλέμμα στην Ευρώπη και τη Δύση, μια Ευρώπη που ήδη ζούσε περισσότερο από ένα αιώνα παραγωγής από μηχανές και εργοστάσια. Σε αυτό το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, στις 15 Ιανουαρίου του 1914, μια ομάδα βιομηχάνων της Θεσσαλονίκης συναντιέται για να δημιουργήσει ένα σωματείο με σκοπό την προώθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης της Μακεδονίας. Ο ΣΒΕ ιδρύθηκε από 9 διαπρεπείς επιχειρηματίες το 1914 καταρχήν, η πρώτη, αν θέλετε, φάση της σύστασης του συνδέσμου, όπου διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων μεταξύ τους σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας της περιοχής αλλά και της ανάπτυξης της όλης περιφέρειας. Σε αυτό το κλίμα μέσα δημιουργείται ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακεδονίας, όπως ήταν η αρχική του ονομασία. Την πρωτοβουλία παίρνει ο Περικλής Χατζηλαζάρου. Οι πρώτες συναντήσεις γίνονται στα γραφεία της Θεσσαλονίκης της εταιρείας του Χατζηλαζάρου, που είχε εργοστάσια στην περιοχή των Καταρακτών, αλλά γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία αυτά ήταν σε ένα δρόμο που σήμερα δεν υπάρχει, έχουμε εκεί κτίρια. Ήταν τα γραφεία όπου έγιναν οι πρώτες συναντήσεις και η πρώτη συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας. Δάνου, Λόγκος, Μακρύς, Μιζραχής, Σαχίνης, Τρουπάλης, Φερνάνδες, Χατζηδημουλάς και Χατζηλάζαρος ήταν οι πρωτεργάτες του τότε Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας
ενώ το πρώτο καταστατικό του εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπαριθμόν 473 απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου του 1915. Από την κρύα εκείνη μέρα του 14 έχουν περάσει πλέον 100 χρόνια. Μικρασιατική καταστροφή, Μεσοπόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος, δύσκολες εποχές για την Ελλάδα, δύσκολες εποχές για την παραγωγή της, για τη βιομηχανία της. Από το τιμόνι του ΣΒΕ πέρασαν δυναμικοί και αποφασισμένοι άνθρωποι, με βαθιά γνώση και αίσθηση της ευθύνης που απορρέει από τη θέση τους. Μακριά από το κέντρο λήψης των αποφάσεων, σε ένα οικονομικό τοπίο που ποτέ δεν έμεινε σταθερό περισσότερο από μία δεκαετία συνεχόμενα, ο ΣΒΕ αποτελεί την εγγύηση όχι μόνο για τη συνέχεια της βιομηχανικής παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για την ανάπτυξη και την πρόοδό της. Στην αυγή του 21ου αιώνα, οι προκλήσεις είναι ίσως περισσότερες από ποτέ σε μια οικονομία που οι κλίμακες της καθορίζονται πλανητικά και ακαριαία. Όμως στη χώρα αυτή, άνθρωποι, γη και θάλασσα είναι ο πραγματικός της πλούτος και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος το γνωρίζει καλά εδώ και έναν αιώνα. Όπως λένε άλλωστε, τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα. Τελικά όχι. Και τα επόμενα 100 είναι δύσκολα από ό,τι φαίνεται, καθότι ξεκινάμε ίσως από την ίδια αφετηρία όπου ξεκίνησαν οι προ-προ-προ-προ-κάτοχοί μας του 1915. Ενδεχομένως τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζαν αυτοί, αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά παίρνουμε θάρρος, παίρνουμε δύναμη και αφού κατάφεραν αυτοί να δημιουργήσουν κάτι το οποίο ήδη έπιασε 100 χρόνια, σκοπός μας είναι να τα χιλιάσουμε.